Καλησπέρα τα αποδετήρια του Ολυμπιακού. Μαζί μας είναι ένας εκ των ιδιοκτητών της ομάδας, ο κύριος Παναγιώτης Αγγελόπουλος. Κύριε Πρόεδρε, ο Ολυμπιακός σήμερα κέρδισε και κέρδισε σε ένα επαιτειακό παιχνίδι, 500 ευρωπαϊκά παιχνίδια για την ομάδα του Ολυμπιακού και την ομάδα του Πειραιά. Τι σημαίνει για την μεγάλη ιστορία αυτής της ομάδας το σημερινό παιχνίδι που ήταν και επαιτειακό? Το σημερινό παιχνίδι ως προς το αγωνιστικό και η διοργάνωση τη φετινή είναι σημαντικό, είναι ξεκίνημα δευτέρου γύρου. Ξεκινάμε με νίκη, είμαστε πρώτοι. Γίνανε αποτελέσματα σήμερα, γίνανε διπλά στον όμιλό μας εκπλήξεις, ας πούμε, που ανακατεύουν τον όμιλο. Εμείς σταθεροί συνεχίζουμε. Ως προς τη σημαντικότητα της επετείου, είναι πάρα πολύ σημαντική. Τιμήσαμε κάποιους από αυτούς τους οποίους ξεκινήσαν την ιστορία του Ολυμπιακού στο μπάσκετ. Αν δεν τιμάς την ιστορία σου, δεν έχεις μέλλον. Πόσο καλό είναι για τον κόσμο να γνωρίζει τους ανθρώπους που ξεκίνησαν την ιστορία αυτής της ομάδας, για να πάμε μετά και στα αγωνιστικά, γιατί αναφέρατε εσείς περιληπτικά. Είναι καλό, ειδικά οι νέες γενιές. Ας πούμε, υπάρχει κόσμος που έρχεται στο γήπεδο και δεν ήταν, ας πούμε, στο γήπεδο τη δεκαετία του 90, ας πούμε, που ξεκινήσαμε, ας πούμε, ξεκινήσαμε και εμείς να ερχόμαστε με τον αδελφό μου στα φύλλα, από το 90. Πρέπει οι νέες γενιές να μαθαίνουν τι έχει προηγηθεί. Πόσο σημαντικό είναι για την ομάδα που δεν έπαιξε καλά σήμερα να κερδίζει τέτοια παιχνίδια, όταν είδε ότι κέρδισε η Φενέρ στην Μόσχα, η Λαμποράλ στην Τουρκία και πλέον ο Ολυμπιακός είναι μόνος πρώτος στο όμιλο? Δεν μπορεί να μη σκέφτεστε πλέον στο μυαλό σας ότι ο Ολυμπιακός πάει κατευθείαν για το πλεονέκτημα, έδρασε, έτσι δεν είναι? Για το πλεονέκτημα πηγαίνουμε. Σημαντικό είναι. Οι παίκτες όταν παίζουν μέσα δεν σκέφτονται αυτά. Το ένα παιχνίδι ήταν κατά τη διάρκεια που παίζαμε κι εμείς. Αλλά όταν έχει προηγηθεί μια διακοπή, που τώρα ήταν η διακοπή, ας πούμε, ξεκίνημα δευτέρου γύρου, πάντα αυτά τα παιχνίδια, τα λεγόμενα, ας πούμε, πιο εύκολα, είναι τα πιο επικίνδυνα να σου γίνει ένα διπλό μέσα στην έδρα σου. Αυτό το καταφέρανε με σταθερά την άμυνα. Δεν μπήκα, ας πούμε, τα σούτ στο πρώτο δεκάλεπτο, είχαμε ένα στα 10. Αν είχαν μπει τα σούτ, θα είχαμε βάλει παραπάνω πόντους. Εσείς τη ζείτε την ομάδα. Τι ήταν αυτό που πιστεύετε ότι άλλαξε? Γιατί ξέρω ότι μπορείτε να κάνετε και την ανάλυση σας από το πρώτο ημίχρονο σε σχέση με το δεύτερο. Νομίζω αυτά δεν ξέρω τι λένε μέσα, αλλά πιστεύω ότι τους μίλησε σωστά ο coach και μπήκαν αποφασισμένοι να πάρουμε το match. Δηλαδή διαβάζουν τις αδυναμίες, τα λάθη που κάναμε και μπαίνουν πιο αποφασιστικά. Και λίγα λόγια για τον κόσμο που σήμερα καταχειροκρότησε και τους θρύλους του θρύλου, αλλά και την ομάδα, ακόμα και όταν βρέθηκε πίσω στο σκορ. Ναι, πολύ. Ο κόσμος πλέον έχει αρχίσει και καταλαβαίνει σε σημαντικά σημεία που η ομάδα κολλάει, η ενίσχυση που κάνει στην ομάδα, αυτός ο κόσμος που είναι εδώ όσοι έρχονται, που δεν είναι και μικρός ο αριθμός με δεδομένων των συνθήκων, βοηθάει πάρα πολύ. Και για τη βράβευση που έγινε στο ημίχρονο, ήταν μια πολύ ωραία βραδιά απόψε. Ιστορική βραδιά. Άρα φουλ για Μαδρίτη ο Ολυμπιακός. Εγώ τη Μαδρίτη σκέφτομαι, αλλά μου έχουν πει να μιλάω για Μαδρίτη μέχρι να φτάσουμε στα προημιτελικά. Οπότε λέμε πάμε για προημιτελικά, πάμε.